Λαλί μου, δεν πω Μάριε μου, τρώει μιλό με παγωτό, η ώρα 11 και νύχτα μα πάνω αύριο. του κ. Ανδρέα, πήγε μια έτσι με τη μου <laughs> και να γιώσει <γιος> και ο παγωτό. Εντάξει <laughs> Λαλί μου, πάμε την άλλη μέρα στο παιχνίδι, δεν είναι τάρας. <laughs> Άμα σου λέω, εγκαρτέρουν την ώρα, πότε να ακούγεις μια φωνή μπομπάγκο Μαρία, εν ταράσεις, εν ημιλόπιτα που φάεις εψές, εν και κάνω σε άλλα γύλα λίγο Να τη χάσεις να παίζεις Μάριε μου, καλημέρα Καλημέρα, θα σου πω καλησπέρα για να μου κάνεις παρατήρηση Είναι καλημέρα Μαζί μας εδώ στο αλφα Podcast, ακόμα έναν ωραίο πρωινό με μια πολύ όμορφη εξαίσια προσωπικότητα. Μάλιστα. <laughs> πολλά δύσκολο να τον ευρούμε. Πολλά δύσκολο να αποδεχθεί την πρόσκληση μα. <laughs> Θέλω να τον παρουσιάσει. Να τον παρουσιάσω. Είναι πρώην βουλευτή, πρώην προπονητή, <laughs> <πρώην ποδοσφαιριστής, laughs> Νίπιο, νυν πρόεδρο του Κυπριακού. Κυπριακού. Οργανισμού Αθλητισμού και, με, και υποψήφιος ε, Δήμαρχος υποψήφιο δήμαρχο Λεμεσού. Και αυτό είναι ο κύριο Ανδρέα Μιχαήλ. <laughs> <laughs> Καλώ όρισε, κύριε Ανδρέα. Καλώ όρισε, κύριε Ανδρέα. Μα είναι να παρουσιάσει καμά. Μπορεί να το βάλει το σπόξ. Είναι ο εκπρόσωπο. τη καμπάνια του. Καλώ ήρθατε, κύριε Αντρέα, στο Αλφα Podcast. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Παρέα με την ΠΕΤΟΝ Αλφα, την uh, έμπιστη εταιρεία στον χώρο του στοιχήματο. Ευχαριστούμε την ΠΕΤΟΝ Αλφα και τον κύριο Μπυρίσι για την ναι, τον χορηγία τον αυτή. Είσαι άνθρωπο του αθλητισμού και το στοίχημα είναι μέσα στον αθλητισμό, σωστά ή λάθο. Υπάρχει. Ε, Εμεί είμαστε με την ΠΕΤΟΝ Αλφα, διότι είναι και η πιο παλιά εταιρεία στον χώρο του στοιχήματο στην Κύπρο. Ευχαριστούμε την εταιρεία. Νομίζω ο Μάριο έδωσε σου πάσα, κύριε Ανδρέα. Εκείνο που θα πω είναι ότι δεν αρνήθηκα ποτέ να έρθω παιδιά. τούτο το θέλω να το ξεκαθαρίσω. Όχι, είναι πράγμα εγώ ήταν. Απλώ έχω ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Να μην κάνω τον έξυπνο τον τον πολύ άσχολο, αλλά είναι ένα γεγονό. επειδή ε, είχα ακούσει τόσα πολλά για εσά και το πρόγραμμα σα. Ευχαριστούμε. Και Καλά. Παρακολουθήσατε yeah. κάποια στιγμή, κάποιε σκηνέ. Yeah. Πρέπει να πω ότι ε, ήθελα πολλά να έρθω, διότι ήμουν βέβαιο ότι θα απολαύσω τη συζήτησή <laughs> μα. Άνετα, χαλαρά. Ακριβώς. Yeah, yeah, να γνωρίζει yeah, yeah. και ο κόσμο, όχι πω δεν σε γνωρίζουν, κύριε Αντρέα μου. Λέω ο κόσμο στην Κύπρο να έχει γράψει το όνομα σου και αθλητικά και επιχειρηματικά αλλά και πολιτικά έχει δώσει τα διαπιστευτήρια σου. Σε όλα μέσα. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πράγμα Είναι έναν άνθρωπο ο οποίο ενδιαφέρεται για τα κοινά τη χώρα μα, τη ταλαιπωρημένη μα πατρίδα. Τούτο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πραγματικά, διότι αγαπώ, τον αθλητισμό. Είμαι στον αθλητισμό μια ζωή. Ναι. Και η Λεμεσόν την, την αγαπώ την πόλη μου πάρα, πάρα πολύ. Θα ήθελα να προσφέρω, δεν είμαι υποψήφιο δήμαρχο όπω είπε το, ο Μάριο προηγουμένω. Ε, επέδειξα ενδιαφέρον, αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Οπότε αν δεν μπορώ να πω το, αποκαλέσω τον εαυτό μου υποψήφιο δήμαρχο. Όμω ενδιαφέρομαι. Ενδιαφέρεστε <σ>... το οποίο θα κάνετε διάφορε διαβουλεύσει. Φαντάζομαι για να δείτε αν υπάρχει κάπω να το πω. Όπω συμβαίνει στα πολιτικά, αποδοχή για να πάτε να διεκδικήσετε. Ναι, να να σα πω ακριβώ τι έγινε με παιδιά. Ναι. Σε... ξέρει και ο κόσμο. Σε πιο λεπτά, ναι. η... το κόμμα μου, η παράδοξη μου Οδύσι, ε... ρώτησε ποιοι ενδιαφέρονται. Εγώ επέδειξα ενδιαφέρον. Και επειδή ήταν ένα μικρό αριθμό ασφαλώ, ε, έκανε μια δημοσκόπηση. Είπε ότι θα κάνει μια δημοσκόπηση. Στη δημοσκόπηση, ευτυχώ, παρόλο που δεν εξήγηλα, δεν ε, είπα ότι ενδιαφέρομαι, δεν το ανάφερα δημόσια, ε, επειδή αρκετά καλά. Ε, μα, λογικό. Και... <laughs> <Λογικός>. Από, <laughs> από <τους υποψήφιους laughs> του υποψήφιου του Δυσσία, α πούμε. Όχι. Α, τους στη okay. ναι. και από του υποψήφου τη Λεμέσου. Οκ. Κάποιοι δήλωσαν ενδιαφέρον ναι. στη Λεμέσου για να όσοι, βάλουν υποψηφιότητα. Εκτό που τον νυν δήμαρχο. Ναι. Έχει και άλλου που. Ναι, είναι κάποια άλλα ονόματα. Επίσημα έτσι. έχω έχουν βγει και Πέπε, πάνω, ότι θα διεκδικήσουν. Κάποιον... Έχει κάποιον υποψήφιο που ε, κάνει προεκλογή είναι εδώ και 4-5 χρόνια. Οπότε okay. ε, δεν θέλω να λέω για να μην ξεχάσω κάποιον άλλον ναι. να μην λέω ονόματα. Οπότε ε, όλοι αυτοί ε, νυν δημαρχοί ε, μπήκα στη δημοσκόπηση ε, όπως και εγώ και πήγαν καλά. Κατά συνέπεια περίμενα και ότε ο αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Για να δεις πόσο είναι το... Για να δω, επειδή ήταν σε όλη το... δεν ήταν στα, με, με, ανάμεσα στα μέλη του Δύση. Ναι. Και πήγα καλά. Ήταν μέσα στον κόσμο της Λέμεσου βασικά. Να σου πω κάτι ναι. και Ανδρέα. Ναι. Και νομίζω οι δημαρχιακέ παραπάνω έγινε το, ε, πολιτικό, το πολιτικό, δηλαδή ο, ο συναγερμό του ΑΚΕΛ και ούτε ούτε. Εγώ νομίζω mm. ότι οι δημαρχιακέ ή οι δημοτικοί συμβούλοι και ούτε είναι ο κύκλο ο οποίο είσαι στη Λεμεσό. Ε, πάρα ήταν... πολλοί που ευχήκαν που δεν ήταν κάποια παράταξη. Έχει απόλυτο δίκιο, Μαρία. Και, λέτε, το, κύριο κυριότερο είναι ότι. Ε, Κάποιοι αριθμοί που με υπέρ ικανοποίησαν είναι ότι έπαιρνα καλά ποσοστά από όλους τους χώρους. Αυτή η δημοσκόπηση έγινε από... Από εταιρεία ναι, που, που κάνει δημοσκόπηση, Το... την επλήρωσε όμω είναι... Όμως είναι... Οδύση. Οδύση. Ναι, ναι. Okay. Και είναι... Και εγώ συμφωνώ με τον Μάριο για δηλαδή στις δημαρχιακές εκλογές που φέτος είναι και κάτι το διαφορετικό λόγω του είναι και οι ευρωεκλογέ μαζί. Σωστό. Και θα είναι μέσα στο καλοκαίρι αντί μέσα στον yeah. Φεβρουάριο, Μάρτωμα. Και αλλάσσουν, βάζω να συμπληρώσω, αλλάσουν. και οι... Ενώνουνται ε, διάφοροι δήμοι διάφοροι... που ήταν πολλά yeah. διάφορα. Yeah. Yeah. Ε, yeah. Κάποιο, νομίζει το κριτήριο του και όσο θα προχωράνε τα χρόνια θα φεύγει από την ταπέλα του κόμματο του και θα ψηφίζει τον υποψήφιο ο οποίο πιστεύει θα κάνει το καλό για την πόλη του. Έτσι, έτσι. Και έτσι πρέπει να είναι πλέον. Έτσι είναι και... Ε, πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κατεβαίνουν και σαν ανεξαρτήτη Ναι. Ανεξάρτητα ε, έρχεται μετά ένα αν κάποια στηρίζουν. Ε, Δεν δε θυμούμε. Σπάνια είναι περιπτώσει που κατεβαίνουν σαν υποψήφοι συγκεκριμένου κόμματο. Ναι. Υπάρχουν τέτοιε. Αλλά στην περι... πορεία ναι. υπάρχουν υποστήριξη που συγκεκριμένα ε, ναι, κόμματα ναι, ναι. Κοιτάξτε, mm. οι, οι τοπικέ εκλογέ δεν έχουν καμιά σχέση. Εσύ δίκιο ο Μάριος και εσύ, βάσου μου, ε, δεν έχουν σχέση με τι βουλευτικέ που, yeah. που είναι το κόμμα. Τέσσερα ευρωεκλογέ που είναι το κόμμα. Οι τοπικές εκλογέ έχουν σχέση με τα άτομα και την. Και, Πολύ, την, την, και την επαφή που έχει με τον κόσμο. Ακριβώ. Ε, ε, Παίζει ε, σημαντικό ρόλο. Αν ναι. θεωρούν ότι. Μα μπορείς... έτσι έπρεπε να ήταν. Μακάρι να ήταν έτσι. Ναι, πάντα. Και μακάρι πάντα. να μπορούσε, κύριε Ανδρέα, διότι είσαστε και πρώην βουλευτή για πέντε χρόνια από το 2011 στο 2016, αν δεν κάνω λάθο. Το οποίο θα μπορούσε επιτέλου να ήταν οριζόντια η ψηφοφορία στο. Δεν το θέλουν όμω να Το τίποτα. ξέρω, αλλά. Να είναι πιο ναι, εν το, εν το, σαν τα στ... κόμματα. το ξέρω ότι δεν το θέλουν. Επειδή είναι να πέφτει Το ναι, ποσοστό. <laughs> εν, εν το θέλουν διότι το κόμμα. Διότι κάποιο εγώ που είμαι γνωστό και κασπαρά είμαι, είμαι του Δ.C., ναι. να μπορούσα να ψηφίσω κάποιον που το ΑΚΕΛΗ, που την Εδέκη, που το δίκο, ή που ο Δήπα που τα όριλα. Δεν ουλά... το θέλουν. Ε, και όταν ήμουν στην Βουλή ε, συζητείτον τον το θέμα. Αλλά δεν το θέλουν τα κόμματα. Διότι τα περισσότερα τουλάχιστον ναι. να μείνουν ε, του βαλούλου με στο ίδιο ε. καζάνι. Ε, διότι θέλουν να ελέγχουν σε κάποιο βαθμό το, το τον όσο πόσο. Και εκλέγονται και λοιπά. Δεν ε, ε, ναι. θέλουν να το αφήνουν στον κόσμο για να τους κύζε πιο άτομα που να, δεν... Ναι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο γιατί να κλείσουμε την πολιτική γιατί εμείς δεν είμαστε της <laughs> πολιτικής. <laughs> ε, αλλά είναι τα κοινά της χώρας Ναι, εντάξει, Θα ρωτήσω κάτι για τον κύριο Ανδρέα. Σαν η οριζόντια ψηφοφορία που... Ε, Κι εγώ και μου να υπάρχει οριζόντια. Υπάρχει στο εξωτερικό κάποιε χώρε οι οποίε το κάνουν ναι. ή υπάρχουν. Υπάρχουν. Ψηφίζει άτομα αντί κόμματα. Δεν είναι για ρωτήσει όμω πού, αλλά υπάρχει ναι. ε, Δεν το ξέρω δηλαδή. Ναι. Πού, αλλά ότι υπάρχει. ότι ναι. ναι. Θα ήταν ε... καλά να γίνει ε, το καλώ. πράγμα. Αλλά ο κύριο Αντρέα όπω είπε, πολλά φυσιολογικά. Τα κόμματα θέλουν να ελέγχουν τα άτομα που εκλέγονται, ρε πηγαίνει. Είναι γνωστό αδύτα, τα πράγματα. Αλλά να τα το αφήσουμε τούτα. Ε, ναι, το νέο την... που ευγάλαμε Μαρίε μου με την ερωτησούλα σου είναι ότι ακόμα επίσημα ο κύριος... Κυρίας... Ναι, μα εδώ, εδώ καπ' το είπε ε, εν, εν, Να σας πω και τούτο που θέλω να σας πω, ναι. πρώτη φορά το λέω. Θεωρώ ότι, και ο λόγος που δεν εξύγκυλα, διότι με ρωτούν πολλοί φίλοι γιατί δεν το είπα δημόσια κλπ. είναι διότι είμαι πρόεδρος του Και η, η, φιλοσοφία η δική μου δεν μου επιτρέπει να εξαγγείλω να κάνω προεκλογική και να είμαι στην του, του Πότε δεν γιώνει... Δεν γιώνει ο τέλος του Α, τέλος του Γενάρη. Διότι ε, ε, έρχομαι εδώ να το συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε για μένα και όχι μόνο, ε, να λένε, πάει διότι είναι υποψήφιος. Ναι. Εκμεταλλεύεται τη θέση σε του Σαββόνα. Έχουμε ναι. έναρξη συνεργασιών στο Ταρτάν του Γασιζή, μα κάνει το ιδιωτικό υποψήφιο. Δεν το θέλω τον τόπο. Δεν είσαστε έτσι άτομο όμω, κύριε Αντρέα, για ποιο λόγο. Ο πολιτή στους... ο, ο κόσμο όμω. Ε, μπορεί να το παρέξει. Δεν κάνει <ε γιατί. Ναι. Όμω εγώ θέλω την ώρα που ε, να εξαγγείλω να έχω τελειώσει με τον ΚΟΑ. Τελειώνει η θητεία. Είναι αφίο εάν θα εξαγγείλω. Τε η θητεία και δεν θα υπάρχει πλέον προέδρο του ΚΟΑ και θα υπάρχει Υφυπουργείο. Όχι. όχι. Είναι, θα υπάρχει ε, Προεδρός του ΚΟΑ. Προεδρείων ε, ΚΟΑ συμβούλειων. Διότι ακόμα το Υφυπουργείο παρόλο που το εξήγηλε ο Αναστασιάδης επέρασαν 10 χρόνια δεν έγινε ε, το εξήγηλε ο Χριστοδουλίδης ε, τώρα προηγούνται πιο άλλα, όπω είπαν, ε, no, η Υπουργεία τη Μετανάστευση. Είναι το πρώτο να νομοσχέδιων ε, και ευρωπαϊκών θεμάτων. Okay. Είναι και τα πιο πολύ σημαντικά. σημαντικά. Όπως Βεβαίω. Όπω και τα άλλα που έγιναν, θεωρώ είναι εξαιρετικέ μεταρρυθμίσει που έγιναν ναυτιλίας, τουρισμού, κοινωνικής πρόνοιας, ψηφιακής μεταρρύθμισης, και ακόμα έναν που μου διαφεύγει τώρα εν που έγιναν όπως η μετανάστευση σε ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά παιδιά τώρα που τελειώνω δηλαδή προηγουμένως όταν του έλεγα έγραφαν και κανένας κακεντρεχής λέει το διότι θέλει να πάει ο ίδιος τώρα που τελειώνω φκένω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω χρειάζεται υφυπουργείο αθλητισμού Σα το λέω εντύμω όταν επί το 19 στους... <Σελίου> ναι, το Υφυπουργείο πώ είναι να δουλεύει μέσα στον ΚΟΑ. Ναι, πώς, όχι, <Σελίου> είναι ο ΚΟΑ μέσα στο Υφυπουργείο. Ναι, δηλαδή ο ΚΟΑ μέσα στο Υφυπουργείο. Ο ΚΟΑ θα αφομοιωθεί πλήρω στο Υφυπουργείο όπω έγινε με το τουρισμό. Ναι, Ήταν ο ΚΟΤ και έγινε το Υφυπουργείο τουρισμού. Και μπήκε ο... ο ΚΟΤ από κάτω, α πούμε. Ο... Όλο ο κότ... τι είναι να σα πω. Θα έχει εκτελεστική εξουσία το υφυπουργείο. Ο ναι τώρα ο ΚΟΑ ο είναι κάτω από το Υπουργείο Παιδεία και Αθλητισμού και Νεολαία. ήταν και πολιτισμού, ε. δηλαδή πρέπει να είσαι σούπερμαν <laughs> <superman laughs> ή σούπεργούμαν για να κάνει τέσσερι τομεί. Εμένα είναι ένα φίλο πρώην υπουργό παιδεία με τον οποίο μιλούσα, λέει μου, μην το πει, λέει μου πουθενά. Ε, τώρα τέλειωσε ούτε όνομα λέω ούτε 5% δεν έχω uh, ja. του χρόνου μου να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Λόγω του ότι δεν είναι όλα τα άλλα. Μα το παιδεία έπαιρνε το 90% του χρόνου τα θέματα παιδεία, είσαι και νεολαία, είσαι και του πολιτισμού. Ε, τώρα ο πολιτισμό έφυγε. Α, ο πολιτισμό είναι το πέμπτο που έγινε. οπότε έγινε υφυπουργείο πολιτισμού και το, αθλητισμού έμεινε πίσω. Ναι. Το 19 όταν επία στη Μάλτα για του άμ και αγώνε μικρών κρατών Ευρώπη. ήμασταν 14 στη συνέδρια που έγινε. Μόνο η Μάλτα και εμεί ήμασταν. Χωρί. Οι υπου... δηλαδή, άλλοι ήταν ή υφυπουργείων ή υπουργείον. Ε, υπουργείον. Okay. Και η Μάλτα προχθέ που πία το 21 για του άμ ε, ε, και Στίβου. Εγνώρισα και των υπουργών. Προχώρησε και έκανε ναι, τη δια... ναι. μεταρρύθμιση του. Ναι, εντάξει, οπότε... σημαίνει ότι το πράγμα εναλλάξει, αλλάξει ριζικά, γιατί να περνούν οι αποφάσεις. Ναι, αλλά η ερώτηση, κυρία. Ε, είχαν... Ένα, ένα, ένα συγγνώμη, ναι. έναν παράδειγμα να σου δώσω, Μαριέ, για το ερώτημα που έκανε προηγουμένω. Ε, Υπέβαλε ο ΚΟΑ τον προπολογισμό για το 24. Και ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών mm. και είπε πρέπει να κόψει 5 εκατομμύρια που το... Ουσιαστικά, συγγνώμη που το λέω έτσι, που το είπε ποτέ, κόψε το λαιμό σου, πρέπει να κόψει 5 εκατομμύρια. <laughs> Αν ο, ήταν ο υφυπουργό στο Υπουργικό 5, Συμβούλιο, 5. Ε, να του πει κεραυνέ μου, αλλού οι αστραπέ, <laughs> θα πει, δεν ε, ε, μπορώ να κόψω 5 εκατομμύρια. Α σφιχτώ να κόψω ένα. <Σ2> <Σ1> ναι. Αλλά αμέσως, θα γίνει μια, μια... διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση, διαβούλευση. Ενώ τώρα με το στάτου που υπάρχει. Ναι, με το Υπουργείο Οικονομικών κόψε, κάτσαμε ε, τρει ημέρε. Να να δούμε πώ θα να κόψουμε. Ε, που τα κοντίκια. Κύριε Αντρέα, συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή, όταν εσεί αποχωρήσετε από το πρόεδρο του ΚΟΑ, τελειώνει η θητεία σα και αναλάβει ο νέο πρόεδρο του ΚΟΑ. Το καλοκαίρι, μάλλον, θα γίνει το Υφυπουργείο η μεταρρύθμιση του Δημήτρου. Όχι, εγώ νομίζω ότι αποκλείεται να γίνει Δεν το καλοκαίρι. Δεν θα προλάβει. Όχι. Okay. Διότι μακάρι το καλοκαίρι να γίνουν τα δύο Υφυπουργεία που, που έχουν εξ, εξαγγείλει okay. και κατέθεσαν και νομοσχέδιο. Τουλάχιστον για το ένα είναι το νομοσχέδιο για το. Μετανάστευση δεν ξέρω και για τα ευρωπαϊκά θέματα. Επειδή η α... Κοιόν επήγε περισσότερο λόγω τη κάστας που επικράτησε. Μαρία, ναι. και για τα ευρωπαϊκά θέματα. Ναι, επί... ξέρω, το απλώς, Αλλά ε... το Υφυπουργείο Αθλητισμού, παιδιά. Ε, όπου πάω, στες, ήμουν προχτές γνώρισα τον νέο ε, Υπουργό Αθλητισμού τη Ελλάδα, τον Βρούτσι. Ναι, το, το Σάββατο, είναι στα πίσω. Ναι. Ε, ήταν η Υφυπουργός Αθλητισμού. Ο Αυγενάκης. Yeah, ένα μάλιστα. Προσωπικός φίλος πλέον. Yeah. Και γνώρισα και τον νέο Υπουργό. Αναβαθμίστηκε, είναι κάτω από το Υπουργείο Παιδεία, αλλά αναβαθμίστηκε σε ένα πληρωτήν Υπουργών Αθλητισμού. Okay. Προηγουμένως ήταν υφυπουργό. Δεν ξέρω τι σημαίνει στην Ελλάδα... Yeah. Το, το στα... υφυπουργό ναι. και το αναπληρωτή. Και όνειο πιο δυνατό να σου Όχι, πιο δυνατό το, το, το αναπληρωτή. ο ναι. Αλλά γιατί έγινε και τι περισσότερε αρμοδιότητε και, δια... και ναι. ευθύνε. Ναι. Οπότε αν αναβαθμίστηκε ένα από υφυπουργείων, είδαν ανα... ότι πρέπει να είναι. Αναπληρωτή. Αναπληρωτής είναι αναβαθμισμένο ο τίτλο. Ναι. Ε, γιατί Α... θέλουν να δοκούν εφάσει σε αυτό το κομμάτι. Μα ο αθλητισμό πεφτάνει. Είναι τόσο σημαντικό πλέον. Είναι... είναι τόσα εκατομμύρια που παίζονται ε... Και τόσα εκατομμύρια που προπονούνται ασχολούνται. Ο κόσμος βέβαια Και πλέον δεν είναι Εμείς για παράδειγμα στον ΚΟΑ Που έχουμε το άγο αθλητισμός Για όλους το πρόγραμμα Έχουμε περίπου πάνω από 16.000 Παιδιά μέλη, Από όλες τις ηλικίε Από μωρά Μέχρι τρίτη ηλικία. Ναι. Και να δεις εγώ το πρωί που πάω, πήγαμε στο Ελευθερία, τάσο Παπαδόπουλο, που πάω στο γήπεδο και βλέπω τι ε, κυρίε τη τρίτη ηλικία έρχονται με πόση όρεξη. όρεξη. Με πόση όρεξη, με πόσο ενδιαφέρον έρχονται να, να αθληθούν. Τούτα γνωστά, κύριε Ανδρέα μου, διότι γνωστά εννοώ πόσο καλά και καλό κάνει ο αθλητισμός διότι. Όπω έχει καναντίσει και η κοινωνία μα, είναι πάρα πολλά τα άλλα κακά που υπάρχουν που μπορεί κάποιο να παράσυρθει. Σωστό. Τα οποία δεν υπήρχαν πριν 30-40 χρόνια, τα υπηρασμοί που υπάρχουν τώρα. Και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ιδιαίτερα για τα παιδιά. Όταν ακούω βάσο μου ότι στα σχολεία έχουν πει τα ναρκωτικά, στο στρατό έχουν πει τα ναρκωτικά, Α. και αυξάνεται η κρίση, ε, λιώνω. Ακριβώ. Διότι... Οπότε ο αθλητισμό, εγώ για παράδειγμα, που έπαιζα τζίνο τον Λίον που έπαιξα, μην κάνε καμιά ηρωνία, αν εσύ. Ενέτοιμο. <laughs> ενέτοιμο. Όχι, ρε, ε. α σου εξηγήσω, δηλαδή σου έπαιξε. Ξέρει την κουβέντα, πώ έπαιξε μαπά. Στο κέντρο είναι ο Ιδρύο Μαρόνιτο. Ε, Έπειτα, επειδή είσαι την κίνητο μαπά,

που το επίστεψε ο ίδιος, <laughs> αλλά πιστεύουν το και αφελεί σαν τον Μάριο. <laughs> ε, κατάλαβες <laughs> την κατσία. λοιπόν, <laughs> και που έπαιξα, φίλε, εμένα τα τρία μου αδέρφια, οι δυο έχουν ήδη φύγει, είναι, ήταν και είναι ο τρίτος, ε, chain smokers. Ναι. Δηλαδή, συνέχεια. Καπνίζουν χωρίς αναπτύρα. Ναι. Ε, εγώ ναι. λόγω του ποδοσφαίρου που, αθ, που ήμουν ανακατωμένο,

<laughs> <με> την αγάκα. <laughs> ναι, ναι, καλό. <laughs> ναι, ρε. Κύριε <laughs> Αντρέα, τελειώνετε σπουδέ σα στην Αγγλία, στα Economics. Ναι. Έρχεστε πίσω το <laughs> με το μεταπτυχιακό σα και όλα. Με το μεταπτυχιακό, ένα χρόνο που απολαύσα παραπάνω από τα τρία των οικονομικών. Είμαι σίγουρο. Ήταν πρακτική. <laughs> ναι. Και είπατε μέσα σα ποδόσφαιρο. Ναι. Κέντρο Νέο Μαρονιδό. Έπαιζα πάντα. Δηλαδή, ασχολούμουν, τι είναι το λίον που έπαιζα... Μπακ... 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 Ο ήμουν Χαφ. Χαφ, έναν τρεχαντήρι, τρεχαντήρι.

στα δεύτερα, λάζει, ο, ο, andré, που, ήμουν, παρόντα, μαι, και λέω του, Όχι, αντρέπουμε, ήμουν τότε να μείνει. δεν είμαι αντιπρόεδρο τα πόδια τότε. Και Όχι, τώρα φέρνει το γιόντο τώρα. Έπρεπε να Έπρεπε να πα. Για να δείτε, ήμουν τα λεπτά. Ο Μάρος παίρνει το γιόντο που πάει, παίρνει το μαζί του. Και ο Είναι από το. η μέρα που γεννηθήκα. Που κλωτσού Πολλά καλό. Μακάρι να ήταν να αγαπούν τον αθλητισμό <σομίως> Χωρί ούτε να του πιέσω για να παίξουν μάπα, ούτε να του πω μαύρα τα μάτια σα, ούτε. Ποτέ μου. Έπρεπε ε, τους... σε κανένα στα ύπαιδα ο Κύπρο. Ο Κύπρο. Όταν εκπλήσει την καριέρα σου. Εντάξει, σω... ελάχιστα όμω. Ναι. Ναι. Κυρία Αντρέα, μου έρχεστε πίσω και είπατε να ασχοληθείτε με το ναι. ποδόσφαιρο. Δεν είπα ότι να ασχοληθώ, ούτε είχα προγραμματίσει. Πριν μπει. Όταν ήσου στην Αγγλία, εντόμπα να σε ρωτήσω. Μπράβο στην Αγγλία δημιουργήσαμε. Ε, ήμουν ένα από τα. Παρικία. Ναι, έναν από τα ιδρυτικά στελέχη την ΚΟΠΑ. Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Αγγλία. Μάλιστα. Και ήμουν ο πρώτο γραμματέα. Ο υπεύθυνο για τι εγγραφέ κλπ. Τι πράτε. Ε, <laughs> όχι, γραμματέα. <laughs> αφού έπρεπε έπαιρνα... ε, να πεθόδια σε γραφέ μπορεί να είναι. Έτσι είχα και τα μία, ρε. Προχτέ ήμουν έναν παλιό φίλο σε μια ταβέρνα στην Λεμεσόν. Ήταν παλιό διαιτητή και στην Κύπρο. Και ήταν στην Αγγλία μαζί μου τότε, σε ομάδα. Και λέει μου, αληθεύει ένα μάτς που παίξαμε. Πού, <laughs> στην Αγγλία όνο, τότε. Ναι, ναι, στην Αγγλία. <laughs> Ό,τι επίεσουν τη νύχτα, λέει μου, και έγραψες έναν ποδοσφαιριστή, δέκα δες ρε, αφού δεν σε έγραφες, εγώ δεν σε έκαμπτά. Δεν μπορούσα να το γράψω μέρα, δεν πρέπει να γράψω νύχτα. <laughs> anyway. <laughs> 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 Έμεινε Λοιπόν, και λέω ότι αφού γράφω μέρα, λέω, δεν γράφατε μέρα. Πρέπει να πάω όλη νύχτα να με συλλάβει και Λοιπόν, και κάναμε το πρωτάθλημα για μένα και τότε είχε πάρα πάρα πολλά μεγάλο ενδιαφέρον. Και έρχονταν, επέσαμε για παράδειγμα, εγώ ήμουν παίχτης προγνωτής ΑΕΚΟΝ, η οποία έπιασε και τον Τάπολ την πρώτη χρονιά. Πόσε ομάδε ήταν τρει? Και περάσε <πέρασαι> στον τελικό μου <σεις> γύρο. Ήταν μια, μια ομάδα που με ζωτούσαν. Πόσε <σεις> ομάδε ήταν εδώ. Ήταν, ήταν 12 ομάδε. Από 12 την πρώτη χρονιά <σεις> Ναι, ναι, μαζεύτηκαν. Είσαι <σεις> σε σαλαμπίνα, είσαι ανόρθωση, είσαι <σεις> <φυσί>, ομόνια. Δεν <σεις> ναι, ναι. ναι, ξέρω αν είσαι ένα πουέρο. Όχι, δεν είσαι ποτέ. Δεν είσαι ένα. Ναι. Όταν έπεσε για παράδειγμα η Αεκόν που ήταν η καλύτερη τότε ομάδα, ομόνια. Και παίζαμε μέσα στο Φίνσπουρι ήταν Είδα χιλιά άτομα, γύρω-γύρω. Ε, και την πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά τόνισε. Και παίζαμε κυριακέ. Οπότε, ε, και μαζεύκαμε και τα παιδιά τη παρικία Έρχονταν ναι, και ναι. παίζαν. Ειδικούμαστε σε ένα μικρό αριθμό Άγγλων. Και ε, δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκάματε τέσσερα χρόνια, ή εμεινάτε δεν δουλέψατε μετά από τέτοια στιγμή. Όχι, έξι χρόνια ήταν σύνολο με το κολέγιο που έκανα στην αρχή, είναι πια 72 και 78 έφτα πίσω. Και στην ηλικία και το... Εκεί που ναι. ήμουν. Ε, έκανα το σπίτι μου έκανα στην παραλία. Και έκανα πάνιο. η ε, 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 κάτι μικρού γυμνασιόπαιδα. Και λέω μου, ε, Έχουμε μια ομάδα το κέντρο ενό μαρονιτών. Που έκαναμε εμεί οι φίλοι. Είτε. Και θέλουμε να μα δει. Να μα πει δύο κουβέντε. Ε, Εκαονίσαμε μια ημέρα μια προβολή στο παλιό Κασιότρα με το χωμάτινο πίσω που ήταν κολπός να μην ενοχλούμε κανένα. Εκείνον ε, ήταν, δεν ξανακοίταξα πίσω. Ερωτευτήκατε ήταν, το... Ήταν, ξεκίνησα μαζί πόσο τους. Πόσο χρόνο ήσουν τότε. 26. Ε, ε, το 78 ήμουν 26. 6. 6. Mm. Ναι, το 52. Ήσουν μητσίδια προβολή. 26. Ξεκίνησα να... μαζί του και έκανα τέσσερα χρόνια Παίχτη προπονητή, ανεβήκαμε. Ε, ναι, τότε δεν έπαιζα στο αγροτικό φυσικά. Ανεβήκαμε όμω αμέσω ε. πάνω στην τρίτη κατηγορία, αν ήταν τρίτη τότε. δεν είσαι τεταρτή, ήσουν τρει. Και έπαιζα, ήμουν παίχτη προπονητή. Ανεβήκαμε κατηγορία στην δεύτερη και ήμασταν έτοιμοι. Τσακ. Ναι, και κάτι έγινε γιατί είχαμε έναν καλεσμένο από του Μαρονιτέ. Και είπε Μα θέλει δε... να βγει πρώτη κατηγορία. Ήμασταν έτοιμοι για την πρώτη κατηγορία πιάσανε και πολλά καλούς παίκτες, είχα δυο-τρεις Μαρονίτες μέσα αλλά η ομάδα ήταν κέντρο των Μαρονιτών και οι Μαρονίτες απεφάσισαν να φέρουν την ομάδα στην Λευκοσία. Ναι, μπράβο, είδαμε Ποιος μας ήταν ο καλές μας που είχαμε, δείτε μου τον Διάμαντι. Όχι, όχι, όχι. Ήταν ο, ποιος μας τα έλεγε, ο Κρυς νομίζω, ο Χρήστη ο οξά. Ένα στιγμή. Anyway, μα, ναι. ζητήσα μου τότε, εγώ είχα τον πρώτο τον πρόεδρο μου, τον Φράνσις, που είχα πάρα πολύ καλή σχέση, και φιλική, μέχρι τώρα αδελφική. και μου θέλει η κοινότητα να πάρει την ομάδα στη Λευκοσία. Η ομάδα τότε ε, επαιτούσε, έγινε ναι, πάρα ναι, πολύ ναι, γνωστή, ναι. όπου πήγαινε ρωτούσαμε, είσαι Μαρονίδης, μισό. Μισός. Μισ την κοινότητα την ήξερα πάρα πολλά αλλά και ήθελα να φέρουν την ομάδα στην Λευκοσία. Και μεταονομάστηκε Ένωση Νέων Μαρονίδων. Όχι, έμεινε κέντρο Νέων αλλά διαλύθηκε. Μα ευκεί είναι και πρώτη μια σεζόν ή είναι καταφέρα. Όχι, ήμασταν έτοιμοι. και αποφάσισαν να την πάρουν Λευκοσία. το Και χάθηκε μετά η ομάδα. Όχι, νομίζω ακόμα. Τώρα εν ένα κέντρο ενώ στα πολεμήθηκα τώρα ναι, ξανά ναι. Ε, εντάξει εμένα ήταν η πρώτη μου ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία εν το ξεχνώ και έφυγε και στην ΑΠΕΠ του Μαραγκού του Σπύρου Μαραγκού Πιτσιγιάς πι, 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 με ε, δίπλωμα ή χωρίς δίπλωμα τότε τότε έκαμε η ΚΟΠ ε, μαθήματα, σεμινάρια. Μαθήματα με τον Μακαρίδη τον Πανίκον Ιακώβου. Ναι. Και. Ε, έπιασα το βασικό, αλλά δεν θυμούμε ακριβώ. Δεν είχαν τότε υποχρεωτικό. Ναι, να, να το έχει όχι, για να κάτσει στον παλιό. τότε. Ναι. Ήταν βασικό ε, ανώτατων και ανώτερων της ε, ΚΟΠ. Τη ΚΟΠ. Και ήταν ο Πανίκο Ιακώβου, θέλω να καρύσει τον που μα τα έκανε. Ήταν δάσκαλο, καθηγητή. Ναι. Λέμε, λέμε σαν όση είναι κόφτη. Βαροσόδη. Ήταν παιχταρά τη ανόρθωση, έπαιξε και στην Ελλάδα, ανεπτυχώ ναι. κλπ. Μιχτή Κύπρου, τότε μιχτή. Ναι. Πριν γίνει αυτή. Ε, γυμναστή, βοηθό. Τα γυμναστή μου στο και... Λίγιο. Ναι. 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 ναι, για δύο χρόνια. Ε, Δυστυχώ τη λέμε σον. Ε, έχω, έχω, μια πολλά σύντομη ωραία ιστορία με τον Πανίκο. Είμαστε 62 άτομα που έκαναμε το πρώτο βασικό επίπεδο στο Τσίριο. Και ο Πανίκο ήταν εξαιρετικό άνθρωπο, δεν ήθελε να εξετάζει για να <laughs> Και έφερνε μέσω τη Ευρώπη έναν Γερμαναράν Χάινς Μαρότσκε. Χάινς Μαρότσκε το όνομα το όνομα του, ναι. Ο οποίο ήταν πολύ αυστηρό. <laughs> ήταν φωνακλά το λέει αν ότι πήντε νουν νύχτα πήραν, αλλά το πρωί ήταν σόπερ, κανονικός, νορμάλ εντελώς και φώναζε και φώμαστε όλοι. Όταν ήρθε η εξέταση, έδωσε μας θέματα ο Πανίκος, τραβήσαμε θέματα και έλεγε ποιος να πάει να εξεταστεί ο Μαρός και ο και ο στο Νατζί και βλέπουμε μας έτσι, ε, Είναι μου ευχόμαστε. Φοητσάρικος. Δεν σήκωνε παιδιά λένε τροπή ποιος είναι να πάει. σήκωνε κανένα στο χέρι. Ε, θεωρούσα δεξιά, θεωρούσα αριστερά, περκεί σηκωστή κανένα κανένα. Τι έκανα το λάθο τη ζωή μου και σήκωσα. Ε, ρε λέει μου, σε δύο λεπτά να κάνουμε το θέμα μας. Μάλιστα. πρώτος έτρεμα, έτρεμα στα τέσσερα λεπτά λέει «ΟΚ, στόπ» Λέει ο Γερμανός, θέλω να καλήσει τον τομίζω επέθανε και Λοιπόν, έκατσα ε, κάτω σαν να πήγαινε λέει του «Εδάσκαλε του πανίκου» «Εγκαλά μου, με σταματήσε Λοιπόν, ξέρω Αντρέα μου λέει <laughs> 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 Μπορεί να πετύχες, μπορεί να πετύχες, να αποτύχες πανταγωδός λίγο σε, σε... <laughs> <laughs> Ελά, μετά την απεπίτηση, για έμεινε δύο. Πόσα χρόνια. Τρία χρόνια. Ναι. Επία για μερικού μήνε <laughs> στην Ελπίδο. Αν δεν ναι, έπαιξα τα παιχνίδια, έπαιξα τα πιο παιχνίδια και ήρθε ο Άρη, ο οποίο. Μου είπε την προηγούμενη χρονιά ο Δωρό Ιερόπουλο. Εγώ είχα, ήμουν πολλά τυχερός και με τον Φράνσις στους Μαρολίτες Πρόεδρον και με τον Σπύρο Μπαραγκόν στο Ιμπιτσιλιάν και τον Τωρόν Ιερόπουλον στη Ωνάρη ήταν πρόεδροι πολλά μπροστά από τα χρόνια ναι. τότε. τότε ναι. Πολλά, πολλά. Ο Τωρός εφόναξε μου να πάω την προηγούμενη χρονιά και δεν έπια. Διότι δεν ναι ένιωθα έτοιμο να αναλάβω μάδα ναι. πρώτη κατηγορία. Και ήταν και οικογενειακός φίλος, τώρα μου δεν θέλω. Μα ε, να, βοηθούμε όλοι, α γίνεται τώρα όλοι να βοηθούμε, δεν μπορούμε <laughs> είναι πια. Αλλά ε, και καμιά φορά λέω το στους νέους προπονητές το πράγμα, μια πόρτα κλείθηκε ο μην βιάζεστε και μην λέτε είναι τώρα η θάνατος το τέλο του κόσμου. Η αγιά ναι. μου η Μακαρίτη σε λαλούσε γκλίπορτα, νίκα μαρόπορτα. Μπράβο, ρε yeah. φίλε. Έτσι Μραβο. μου λαλούσε μπάνι. Και ήρθε την επόμενη χρονιά που εγώ ήμουν πιο έτοιμο. Διότι έκανα την περίοδο στην ΑΠΕΠ, έκαμα και κάποιου μήνε στην Ελπίδο. Έχει πολλέ εμπειρίε. Ε, ναι, και πία στον Άρη και μείνα 4,5 χρόνια. Πρώτη κατηγορία. Και μέχρι πέρσι. Ε, είσαι το

ο Μάριο είναι να το καταλάβει, συγγνώμη που παραπάνω, δεν ε, καταλαβαίναμε τότε τι ευκαιρία να χάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν εμεί στον Άριν τότε, ε, ήμασταν πανευτυχεί και πετούσαμε στου 7 ουρανού που επίαμε τελικό. Ναι, ήταν άθλος. Αλλά έπρεπε να το χτυπήσουμε και χτυπήσαμε το. Να σου πω και Αντρέα. Το εγώ ήμουν και εδώ, Συγνώμη, σε διαγώδει, εγώ το Αποκλείσατε το Αποέλ στον ημιτελικό ναι, με ναι. την κεφαγιά του Τσίγκη. Ναι. Μπράβο. Ναι. Και την ομόνια στον προημιτελικό. Με Στο, δέκα ναι. πέναλτι. Στον ναι. τελικό. Δεν ναι. ξαναγίνε. Δεν ήξερε ο Μάριε. Ομόνια Εσύ. και Αποέλ τώρα. Όχι. Δεν ξαναγίνε. Δεν το θυμούμε. Δέκα εννιά πέναλτι ah. κερδίσαμε. Στην Κύπρο Ξέρω. είναι ένα θυμό. Έθιμο ε, μόνο στην Ελλάδα τον τελικό. στην Κύπρο δεν ξαναγίνε. Ναι. 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 Και στον τελικό, κοινόντο συγκεκριμένο Άρισα ε, ο Άρης το Αριστο ημίχρονο ήταν πολλαφόησαν μενό, το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ μπορεί μέσα στο δεύτερο ημίχρονο χρόνο να κερδίσει ο παιχνίδι. Σωστό. Γιατί, στο το 2 0 καμε το 2 2 και πίεζε συνέχεια. ναι το ε, 0 2 το ημίχρονο ναι, 2 το και και 2 2 2 2 το 2 2 ο το Έκαναν δύο αλλαγέ στο ημικρό που ειδικούμαστε. Για το μάτι του προπονιντή, έκαναν δύο αλλαγέ. Πού το 46, ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι, πώ να μείνει με 10 παίχτε κανέναν τραυματισμό, κανέναν τίποτα. Κοίταξε, 8 στου 10 θα έκαναν μια αλλαγή. <coughs> <coughs> ναι, <coughs> έτσι σου το, το αυτό το είπα. Είναι ένα πόμα τούτο. Ε αλλά, το, το ρίσκο. Εγώ λέω ρε φίλε, χάνω 2-0 τελικώ, ένα να κάνω και τι μου αλλαγέ που δικαιούμαι. Σε θεό βοηθό. Αν μείνω με 10 παίχτε, έμπεινα. Ναι. Έβαλε το, το έναν ο Βούλγαρο, έναν πολέο. Ε... Όχι, έβαλε το έναν ο Πέτρου ναι. και το άλλο ο Τέλη. Ναι, ο Τέλη, μπράβο. Έβαλε το Τέλη. Αλλά. Εντάξει, να μου πείτε. Ε, μα, θυμάσαι μετά από 48 <coughs> χρόνια.

μετά εξεφούσκωσε, δηλαδή εδώ έκανε πολλές δυνάμεις. Εδώ Ήταν καλό σου αριστόν τελικό, αφού εντύπωση, εμείς είπαμε σαν γκραντε φαβορή. Όμως τέλειωσε το και πανεγυρίζαμε χρόνια μετά εγώ λέω ε, έπρεπε να κλαίμε ναι, ότι χάσαμε το Και αυτό λέω στα παιδιά που πρέπει να το χτυπήσει ότι μπορεί να σου ξαναδεί έτσι ευκαιρία. Για... Ε, και ε, okay. τώρα και σήμερα να πάει, ο ενθουσιασμό επειδή είναι τόσο για κάποιον ο οποίο. Ναι, αλλά έχει και απογοήτευση. Έχει απογοήτευση, σίγουρα έχει. Διότι η ΑΕΛ κερδίσει η μάρια 85, 87 και 89. Και το 88. Α, έχασε, Το 87 έχει κερδίσει την ΕΠΑ.

Έκανα 4,5 χρόνια στον Άρη. Δεν εκινδυνεύσαμε ποτέ. Διότι τότε ο Άρη ξέρει, σκέφε, <σχεδιά> να μην Επιάμεν τίποτα. τελικών, μη την επόμενη χρονιά. Ε, επιάμεν τέταρτη, έκτη, αν θυμούμε καλά. Δεν εκινδυνεύσαμε ποτέ. Ήρθαν οι εθνικοί ανδρών και μίλησαν με τον Δόρο και λέει μου με τις εμπλογίες μου το 1991 τις... ναι. ε, μέχρι το 1994 μέχρι το 1997 σχεδόν ναι. 6 χρόνια Άλαια. και αν δεν ήταν το μάσο με την Βουλγαρία που έφυγαν διάφορε διάφορες Ναι το περιβόητο 1 τρία, τρία 1 δύο Α του τσιριού Ένα τρία νομίζω νομίζω Ένα τρία νομίζω Ένα τρία Λοιπόν Κύλι 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 Μα είχε τότε στοιχήματα Ρωτάτε την Το χορηγό σαν που τότε Ε εμείς δεν φτάσαμε έτσι Λοιπόν και έφυγα Αλλά ήμουν ο μόνος που επαρατηθήκα Ο μόνος Όλοι που μιλούσα τότε μου έλεγαν να φύω, να φύω, να φύω, να φύω, καλή τους ώρα, και ζωντανοί και μακαρίτε, έμεινα <laughs> στη θέση του, δεν έταραξε κανένα. <laughs> αλλά εγώ έφυγα. <laughs> διότι δεν μπορούσα να. Διότι έπρεπε επόμενη, τον επόμενο μήνα να πάω και να. Και <laughs> Να διοικώ του ίδιου παίκτε ε, που ακούστηκαν, που ακούστηκαν τόσα ναι. Και να είναι όλα ήσυχα ήρεμα. Οπότε, εγώ και και πρόταση... ήρθε η πρόταση. 98, 97. Ναι, τον Φεβρουάριο ε, του 97, νομίζω. ναι, 97, γιατί το 98 έπιαν το πρωτάθλημα αν η άρθωση και το 97, νομίζω. Ναι. Μα, ναι, μα με την ιστορία ο κύριο Γιαμαντή που τον έπιαν τηλέφωνο και είπαν: Άντε, ετοιμάστε να πάμε και στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Ξέρει. Και επειδή δεν είχαμε ούτε mobile στο τότε. Ο το... τότε. Ο Κώστα. Ναι επίαστη πριν Πρίνκο. Από <laughs> ήταν του... Ήταν διευθυντής <laughs> ο Δώρος Σεραφή. Ναι. Ήταν αντιπρόεδρος τότε και ο Λάκης Πολυκάρπου πρόεδρος ο Λάκης ήταν γαμπρός του, κουνιάδος του ε, η αδερφή του Λάκη ήταν η γυναίκα του Δώρου. Ήταν ε, κουνιάδος του. Λοιπόν, και επίσης συναντηθήκαμε, ήταν ο Πέτσας ο Τσίκος, οι θρύλοι εύφορη και ήταν η υπόλοιπη διοίκηση και κλείσαμε ανάμιση χρόνο ενώ μου πρότειναν ω το καλοκαίρι με όψον τη Εκράτησα... Δεν εδέχτηκα εγώ. Α, οκ. Okay. Ναι, είπα... Ήταν ο χαμένο τελικό ε, με την ανόρθωση. Το πέναρτι του Ράινερ. Βέβαια. Μετά έκανα τρία χρόνια πλάς. Ναι. Τρία χρόνια πλάς. Χάσαμε το, το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα με τον Ράουφα ήταν το 97 ή το 98. Μόλις επία, τελικό με το Αποέλ. 2-0 στο Μαγάρι. Και χάσαμεν. κερδισαμε το... του ο και τον Το διπλό. Το διπλό, και φάμε το στο 89 και ύστερα βάλαμε στο 92 Ο Φαζουγιώτης και ο Σωτηρίου ναι. Και την επόμενη χρονιά ήταν, ο, τελικό. επόμενη χρονιά ήταν ο τελικός Την χρονιά ήταν με τον Ράινερ Στο Μακάριο πάλι Στο Μακάριο ε, Και τον επόμενο χρόνο χάσαμε το με τη διάφορα τερμάτων που Ναι, ναι. ναι. Δεν είχατε και πρωταθλήματα, και αν κύβεραν πας στην, τρί... ναι. στην ναι. τρίχα Αλλά τότε με το πέναλτι του, του, Ράινερ που με θα γίνει το 1 Ναι, κατατρέχει με μια ζωή, ένα να, πεθάνω και ο ο Ευάγγελος θα μαζί μας, το ίδιο πράγμα μόλις μου το του Ράινερ. γελά τώρα, έτσι γελά στην καρδιά μου κουτσάκο. Λοιπόν. βάλεις να ο Να να βάλει άλλο. Ναι, άκου να βάλει άλλο. Είχε το ράουφμα που δεν είχαν να βάλει. Παρε... Κάτι πλάκανο Μαρέος, αλλά είπε μου ένα στα σοβαρά. Είπε μου, έκαμε λάθος. Γιατί ρε παιδιά. Δεν ξέρε που έρθει να το χτυπήσει. Διότι ε, ε, χτύπησε, νο... έκαμε του πέναλτι του Ράινερ. Α, ήταν ο ίδιος που το κέρδισε. Ναι. Α. Και ε, ε, έκαμε, ε, έκαμε κάποια λεπτά, ένα λεπτό χαμέ. Κοίταξε, κύριε Αντρέα, συγγνώμη που σα αλλά λένε οι ειδικοί του ναι. Yeah. ποδοσφαίρου, εκείνο που κερδίζει ο πέναρτ είναι καλύτερα να μην το κάνει. είναι που το λένε, φίλε, δεν είναι ειδικοί. <laughs> <laughs> Σου το λέει ο Αντρέα. Εγώ κέρδισα ε, και έκανα τα. Δεν είναι ειδικοί, δεν έχει κανόνα το πέναρτ. Είναι... Το πέναρτ είναι ψυχολογία. Yeah, ακριβώ. Λοιπόν, εγώ έβλεπα τη φάση βάσο μου, Μάριε μου, όπω σα βλέπω εσά τώρα, και έβλεπα τις κινήσεις του Ράινερ. Ο μαλέκο γύριζε, γεμάσε του μου. Εγώ, εγώ, εγώ. Να το κάνει το πένα. Ναι. Ο Ράινερ είχε πάλι 42 τέρματα κινήτη χρονιά, ναι. και βάλετε 4 πένα, 5 πέντε Εγώ εθώρουν τον μαλέκο με το ηνάκρινα του μαθιού μου, αλλά το μάτι μου ήταν πάνω στο Ράινερ να δω τις αντιδράσει του. Αν σηκώνει του. Σου ζετουνιε, ενεφκέμου, κάτι εθόρουν τον Ράινερ. Chê, ε, εσύ φά κόστηκε Φάνηκε σου καλά. Επίντζε πιάσει την μαπά. Αυτό με πείθηση. Ναι, ε, ούτε γύρισε πάνω μου. <Ριλή> ε, συγγνώμη, εσύ προπονητή στον κόσμο. Ε, θα, θα τον ναι. αλλάξει. Όταν την έπιασε, και πιένε να το χτυπήσει που θα του έλεγε. Ω Ράινερ, Ω εσύ. Ο άλλο. Απλώ να σου πω κάτι. Φωνόμαστε. Έντζε πιένε για το αλλά ο Ράινερ. <Ριλή> 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 ξέροντα τον και βλέποντα τον τότε που παίζανε μαζί, δεν ήταν καλά τα χτύπα του στα, Δηλαδή, ήταν γύρω των ήταν γύρω των ύψος του δερμαφύλακα. Δεν είχε το Δεν ήταν καλά συγκρίνοντας τα μεταδικά σου που ήταν απλά. Όχι, με ένα πέναρτη. Συγκρίνοντα στο του πορτάρι το οποίο δεν είχε δύναμη να πάει. Και που ο Αμαγκάτσις, δε το βίντεο ξανά του... Έχεις πολλά χρόνια το, το Αμαγκάτσι ναι, να το δεις. Το σώμα, ε, ε, το body language του Ραουφ Μασετζίνων την ώρα που χτείνει το πέφτει, εφαίνεται ότι θα χτυπήσει για να, να σας πω παιδιά, τη δική μου φιλοσοφία, Εδώ. τη δική μου άποψη για το πέναλτι. Το καλό πέναλτι είναι εκείνο που μπαίνει. Είναι εντάξει. Το κακό πέναλτι είναι γίνον που αποκρούεται. Μα να μας πεις εμάς για πέναλτι που κύριε πέναλτι. Αφού εγώ τα Έχω ειδικό δαμέ πολλά παραπάνω. Αλλά επειδή δεν είναι καλό. Είχε βάλει πέναλτι. Δεν έχασε κανέναν. Κύριε Ανδρέα, δεν λέμε τώρα αν να χτυπήσει Για να χτυπήσει. Απλώς λέμε ότι το χτύπημα που κάτι που ξεχνά ο είναι ότι ο Νίκο Παναγιώτου έπεσε και ε, απέκρουσε. και ο Τριάμετρο μπροστά. Όχι, όχι, όχι. Δεν το συζητώ του. Τον μπορεί. Παγιά με το... έτσι ήταν. Παγιά, Παγιά μετά σου ήταν. Παγιά μετά πήγαινε πάνω στο Ράινερ. Ο οποίο ακολούθησε. Ναι. Και λέω. Όπω έβλεπα τη φάση, λέω να το βάλει. Τσέκαμε ναι. ναι. ένα τάκλινγκ. Καλή του ώρα που είναι πάνω ο Τόμιτς, Θεός μακαρίσει τον. Ο Βλάτε. Ναι, έκανε ένα τάκλινγκ πέντε μέτρα, έξι μέτρα και έφκαλε τη κόρνερ που πάνω στο πόδι του Ράινερ. Δεν το, το, το θυμάται κανένας του την τη φάση. Δεν το θυμόμαι εγώ. Και το 2-2 πότε έγινε.

ο Ανδρέα ήρθε στην Ανάπη. Ε, ε... ε, ναι, ναι, ε στο Αποέλ. Και έχασε τον τελικό μήνο... με την ομόνια. Um, ναι. ναι. Ο κύριο Ανδρέα. Έδωσε τον τίτλο στην κυβέρνηση. Ήρθε το 3. Ναι, το 3 ναι, στην Ανώρθωση. Έπιασε μα ο Μακαρίτη ο, ο, ο Θεοχάρου. Και ρώτησε μα. Ναι. Γιατί είχαμε έναν προβλητή, ο οποίο ήταν πολύ καλό άνθρωπο. αλλά εντάξει, δεν ήταν. Ναι. Εχάναμε να πούμε keep smile. Μα keep smile, keep smile, δεν επιέναμε. Keep smile, keep. Keep smile. Keep smiling, ρε. Keep smiling. Έτσι έλεγε γίνος, λέει. Ναι, έτσι έλεγε. Τέλος πάντω. Και πια με ο Μακαρές Θεοχάρους, δεν θα το ξιάσω, ήμουν πάνω στην στο... Πριν να μπει στη λεμεσού που πούντο... το... Α, το Μόντε Καπούτο. Μόντε Καπούτο. Λάλη μου, Μάριε, να φέρω να μου εντάξει έχει κάποιες αντιδράσεις στο ανταλλαγή θέλει να πάει καλέ, όχι πάει με το Εγώ τον κύριο Αντρέα λέω του δεν δούλεψα Αλλά ξέρω λέω του ότι που είναι αυτή να μας βοηθήσει ε, Βοήθησε από ελ, να μας βοηθήσει Να αλλάξει η ψυχολογία το ένα Μάλιστα, μάλιστα, οκ, φέρω μου Γιατί με ανάγκουε με τότε Και πήγαινε ο κύριος Αντρέας ε... Μαρία μου ευχαριστώ σε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ <σχερ> να. Θέλω να. τον κύπελο. <σχερ> Θα σου δώσω ένα χριστουγεννιάτικο <σχερ> δώρο <σχερ> που με. <σχερ> και επανηγυρίσει τον κύπελο. Ε, κακά τα ψέματα σε αυτό. Στα πέναρτη, ναι. Ναι, στα πέναρτη. Για να είμαι ειλικρινή, άιστο ε, που αστεύουμε ήταν ένα πρωί που με βοήθησε. Δηλαδή, και με τον κύριο Δήμο. Έτσι ένα πρώτο αντί ήταν ο κύριο Αντρία. Λόγω τη ψυχολογία, λόγω ο τρόπο ο οποίο διαχειρίζονται. ε, διαχειρίζουν το σε... διαφορετικό χαρακτήρα. Εγώ ήθελα να νιώθω ότι είμαι τσαμέ. Σημαντικό. Ναι. Και εντάξει, μεγάλη τιμή με ένα που βγήκα πρώτο κορέ. Με, 33 αγώνε. Με 33 γό... ναι. δέρματα βγήκα πια με το κύπελο. Και χάσατε το πρόθυμο. Ναι, ήταν... χάσατε το πρόθυμο. Ε, ένα μπόντο. Ένα βαθμό. Ένα μπόντο. Ένα μπόντο. Ένα μπόντο. Ένα μπόντο. Ένα μπόντο. Ένα μπόντο. Το 2002 <σοκλήτρα> δεν κάναμε. Το 2003. Χάσαμε. Έκαναμε <σοκλήτρα> <Εκάμε. σοκλήτρα> 10... το 2001. -2001. 15 παιχνίδια, 14 νίκε και μία νύχτα μέσα στο γάσι πι 3-0 με τρει επιθέσει τη ομονία. <σοκλήτρα> Εντάξει, πιάνει το κύπελο με αντίον τη ΑΕΛ. αντίον τη ΑΕΛ. Να σου πω και μια κουβέντα πριν ε, χρόνια. Ήταν η ώρα. Τι <σοκλήτρα> σταμάτα. η ώρα 11 τη νύχτα, 11.30. Εσύ καμίσει είναι το

να Μαριέ, να μου κύριε Αντρέα. Πίσω από την κοπέλα. Εφαστήκε πίσω από την κοπέλα και να Όχι, να σου πω, καθόμαστε κάτω εμεί. Επειδή στα δωμάτια. Θωρώ τον καρσόνι, περνά. Νομίζω ήταν άντρα, είναι Γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα. Οκ. Και βάσταν πιο παγωτά με Πού Λέω του τον

Εντάξει, λαλή μου. Πάμε την άλλη μέρα στο παιχνίδι. Δεν είναι τάρα. Άμα σου λέω, εγκαρτέρουν την ώρα, πότε να με κάνει αλλαγή. Ήθελα να βγάλω προ κορέα, αλλά αφού βαρκούμ. Έμπορο, δεν ευκαινεί να βρει. Είσαι όρεξη. Εδώ είναι τρία μηδέν την Ησυχία του Παπαδόπουλο. Ακούει μια φωνή μπομπάγκο. Μάρια! Εν ταράσει! Εν η που φάει σε ψέσαι, δεν άλλα γυλαλίου. Να τη χάσει, θα παίζει. Ε, τέγελιο. Ταξι, εν τίτα. Όμω, το όνο πράγμα. Βέβαια, αμέσω κερδίζει. Γιατί εξέλα τον τόντου. αμέσως κερδίζει ο κόσμο. Γιατί ο τόντροπο. Και να μου δώσω το μήνυμα. Εμένα, εδώ και ο μήνυμα. Δείξτε ότι ξέρει, το αστιό, αλλά. Ε, το και κέρδιζε ε, κόσμο, ε, 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 Καβιά. Και ε, κερδίσαμε το κύπελ. Το, το, το κύπελ ήταν ο okay, καημό, το αρκιάζει για ένα πρωτάθλημα σίγουρα. Σίγουρα είναι το ό,τι καλύτερο για κάποιον προπονητή. Και δούλεψε, κύριε Ανδρέα μου. Άρι από ποέλ, ομόνια, ανανόρθωση, να ελ. Δύο φορέ, αν δεν κάνω λάθο. Τρει φορέ. Αεκλάρνακο. Εθνική Κύπρου. Σαλαμίνα. σαλαμίνα Πάφο, Σαλαμίνα. Και έκλεισε την καριέρα σου το τελευταίο μετά το 11 ή το 10 Το 11 όταν πια στην Πουλή πέτω από όλα. Δεν ο Απολώνα στην τελευταία ομάδα. Δηλαδή, ένα πιένενε... Κατά... το... ναι. ε, φυσικό. που πήγαινε. Κατά βαρβάρο. Ήταν Ήταν 14ο. Δεν να διαβάθμιση. Με ο Μαλέκο Όταν... που oh, oh, oh. Oh. Ο Μαλέκο ήταν το 3-4. Πριν. Yeah. Yeah. Όταν uh, μου τηλεφώνησε ο Παπλίδης ήταν πρόεδρο τότε. Και... Ο του... Γιώργο Ο Έτσι ξέρει Ναι, έτσι ήταν πρόεδρο και του σωματίου και τη εταιρεία. Μάλιστα. τότε είχαμε μεγάλα προβλήματα και απομακρυνθήκαν όλοι οι μεγαλομέτωχοι κλπ. Και μην ο Παυλίδη. Ε, τηλεφώνησε μου. Ε, του, ότι μου 24 ώρε. Εγώ ξεκίνησα προεκλογική για το Ιμπουλή. Δεν του δώσε μου 24 ώρε. Έκανα ένα οικογενειακό συμβουλίο ο γιος μου, ο Δημήτρη, λέει μου, να πάει, να πάει. Αφού ήθελε πάντα να πάει στον Απόλλωνα, ήταν συμπρόστατο το παζολ. Δύο, δύο, παιδιά, πέντε εγγόνια, σωστά. Σωστά. Ναι. 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 Έκανες homework. Όχι, θυμόμαι μετά κιόλα χωρί το homework το οικογενειακό. Λοιπόν, ο Δημήτρη λέει μου να πάει να πάει. Η Μαρίνα, η κόρη μου λέει: μου, Ό,τι θέλει, κάνε. Λέει μου η Νατά, η σύζυγο μα αν πάει που κάτω Ανδρέα μου λέω της ρε δέκατος τέταρτος έλεγες πιο κάτω λέω μα τελευταίο ρε και αν τα πάεις επίαμε όταν ε, χάσαμε το κύπελλο στα πέναλτι στο πρωτάθλημα έκαναμε μια Ξέρω. τρελή πορεία και πήγαμε πέμπτη ναι. στο τσάκ την τετράδα. Το πέναρτι είναι ο που το έχασε το... Ναι, και ο... Και ο... μετά ο... το παιδί είναι ο Ισπανός ε, που χάσαμε. Συνοχωμένα. Με τον Ισπανό που έκλεισε, κέρδισε η ομόνια το, 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 αλλά όλοι θυμούνται τον μικρό, ε, το Σταύρου. Όταν, Α, ο Γιώργο, ο Σταύρου. Αντρέα Σταύρου, Σταύρου βέβαια, είδαμε ναι, τον Τζιμπέρ. Στον Ασίλ που είδαμε τον Κύπρο. Εν τω μεταξύ στον στο τελικό, στο τελικό ναι. την πεντάδα είχαμε έντει. Έκαμε αλλαγή διότι κυνηγούσαμε το σκορ, είμαστε μηδέν έναν που το γκολ του Μιχάλη Κωνσταντίνου νωρί. Ναι. Και ισοφανίσαμε στο 85 με τον Παγκούρα. Ναι. Ε, οπότε εγώ έκανα αλλαγέ. Μια αναγκαστική με τον Κιντέρο που ήταν στην πεντάδα το πέναλτη και μια με τον ε, Πολωνόν που έπαιξε, έβαλαν back τελικά, ήταν... Τον Πολωνό, θυμόν ήταν Πολωνό, αλλά θυμόν το, το όνομα του. Τσεφσκι, κάτι έτσι είναι το όνομα του, που ήταν στην πεντάτα το πέναρτι. Οπότε, έπια λέω του, όταν τελειώσαν οι πέναρτι, λέω του, νούνιες, νούνιον, τέικ πέναρτι, έκανα μου έτσι. Δηλαδή, ό,τι θέλεις. Εγώ με βρίασα, ένας παγκοσμίου φίλη. Να με να κάνω έτσι. Όχι, να κάνω. Λέω του Ατόρνου, ο Ατόρνο άλλαξα τον πέντε θέσει του συντομάτου. Θυμού. Ακτεξί, χαβ, σέντερφορ, έξω αριστερά. Όπου είχα τρύπανε, ανεβάλλα τον, τη ζωή του. Κάνω. I'm very tired, coach. Φοηθήκαν όλοι, α. Έτσι νιώθει. Όπω σα λέω, ούτε μια οξία αν δεν σα αφήνω πίσω. Ε, ο Σταύρο κάθε τον χάμο δίπλα. Ε, γύρισα πάνω του, εγώ κότζε μου, εγώ, εγώ. Η φιλοσοφία μου είναι ότι έπρεπε να του το δώσω. Εκείνος που το ήθελε, αφού είχα πιο απογοητεύσει ε, προηγουμένω. Ε, Εντάξει, τώρα, ένα αγαθή, το πέρα πέρα θέλει να ένα κύριε λέω του Λεβέντη μου. Ε,

Πρέπει να ομπιέσεις. ότι θέλεις Έπρεπε να το πω, Θα πω ότι έπρεπε Στην προπονητική Τζάρκο mm. ναι. Πιένε χτυπά το πέναλτι ναι. Mm. Τελεία Έπρεπε να του το πω Αλλά λέω ρε κουμπάρε Εμένα ε το σκέφτηκες να ομπιέσεις και... και Την ώρα να του πεις You ν take ν the ball and έπρεπε you score. you're a sport Αμά μου λες ότι Πρέπει να μπει να πει ότι τόσο επειδή είμαι μεγάλο παίχτη και ούτω καθεξή, θεωρά το φυσιολογικό ότι είναι να πάει. Γι' αυτό σου κάνουμε έτσι. όχι ρε Μαρία, θέλω να λούσε, Ναι, of θα I πρώτα και θα and I will Εμένα, να επειδή έχω το φυσιολογικό, για μένα δεν ήταν φυσιολογική αντίδραση. Έτσι εκτελούσε τα πέναρτι του από Έτσι ήταν ο σπεσιαλίστας. εντάξει, αλλά βλέπεις ότι... Όμως εγώ λόγω της εμπειρίας του είπα, αφού είχα πρόβλημα να γίνει. Κοιος μου μοιάζει ήταν ο Πορτογάλ, ε, και ε, ήταν στην Λίβερπουλ έπαιξαν, κέρδισαν το Champions στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη. Και με το, το κοτσούι είναι ο... το μακρύ, είναι Όχι, δεν είχε Κύριε Ανδρέα, σήμερα που μιλούμε, ας σου πούν ξανά έμπα προπονητής. <laughs> Πάεις? Υπό ε, ε, που θα ήθελαν, ναι. Δημαρχία λέμε σου η προπονητή σε ομάδα. να σου πει η προπονητή. κοίταξε το ποδόσφαιρο, αγαπώ το πάρα πολλά. Την προπονητική λατρεύω την. το δίπλωμα μου το ανανεώνω συνέχεια, είναι μέχρι τέλο του 24. Να το δω και εγώ ασκησιολόγιο, καινούργιο. Αφού προσέλαβε με, θυμάσαι, στεανόρθωσε, προσέλαβε. Έπω ε, έλαβα ε... σύντομο νομίζει. Ε, εξαρτάται. Ενθύρυμα είναι. Ε, εξαρτάται τι θα παρουσιαστεί μπροστά μου. Ναι, ε... να σου πω κάτι όμω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι να ρωτήσω, να, να κάνω τη συζήτηση. Όπω είναι τα δεδομένα τώρα στο ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο μα. Οι οποίοι οι περισσότερε ομάδε είναι αθλητέ και τακτικοί. Συμφωνούμε. Mm -hmm. Εσένα κύριε Αντρέα που σε ξέρω και οντρόπος ο τον οποίος <coughs> ε, μετάδιδες και, προπονούσε. ε, μετάδιδες και ε, προπονούσες για μένα γιατί ε, η τακτική είναι ένα κομμάτι και εγώ πάντα λέω και είχα το πάντα μέσα μου η τακτική είναι για κάποιους οι οποίοι πιστεύω ότι η τακτική είναι οι παίχτες. Οι παίχτε κάνουν την τακτική και οι παίχτε κάνουν του προπονητέ και ούτω καθεξή. Και εμένα όταν ήμουν, άμα δεν είχα παίχτε, αλλά η προσέγγιση. Αν ο κύριο Αντρέα, που τον οποίο ξέρω με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τώρα, μόνο που να μπαίνει για και να του μιλά, εντάξει, θα κέρδιζε περπαϊτό. Όπω σου το λέω. Μάριος. Ε, αφού με προσέλαβε. Ε, τώρα. Ναι, βάλει δίπλα σου. Να βάλω μάνατζερ μου τελικά. <laughs> σε δίπλα. Oh, να σας λέω... σα πω κάτι για την τακτική που μιλάω ο Μαριό. Ε, σημαντική. Ε, Όμω την έχουν θεοποιήσει σήμερα. Μπράβο, έτσι. Είναι. Μπορεί να κάνουμε λίγο πιο complicated το ποδόσφαιρο να πω ότι πραγματικά. Όχι λίγο πιο. Όχι λίγο. <laughs> Πολύ <laughs> πιο complicated. <laughs> το ποδόσφαιρο βάσο είναι έναν πολύ απλό, απλό άθλημα ναι. και παιχνίδι. Ναι. Εμεί το κάνουμε πολύπλοκο. Συμφωνώ μαζί σα. Διότι εσύ, εγώ δεν συμφωνώ. Παίχτη να στέκεσαι εδώ, να στέκεσαι εκεί, να στέκεσαι μέ Δεν γίνεται. Είναι ρομπότ που προπονούμε. Είναι ποδοσφαιριστέ. Είναι, ναι. Είναι ανθρώπου να ξέρουν πως θα κινηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις ή σε όλες τις περιπτώσεις αλλά το να εγώ ξέρω προπονητή που πέρασε από την Ελλάδα και από την Κύπρο <coughs> ο οποίο έκανε τρει ώρε μέσα στο κήπεδο στάθου εκεί, στάθου και στο τέλο. Αν κάτι. Επαρχόνταν να. Κουράζει. Αν δεν κάνω λάθο, ή ο Κουαρτιόλα το είπε, πρόσφατα, πρόσφατα. Ναι, και είπε ότι ε, οι καινούργοι προπονητέ βάλουν πολλά μέσα στον εγκέφαλο του ποδοσφαιριστή. Πάρα πολλέ πληροφορίε αχρίαστε. Δεν τον άκουσα. Διάβασα το ο... εγώ τον ναι, Ο παίχτη πε... να ναι. ας... ο... ναι, λέει πρέπει να τον αφήκει. Ελεύθερο. Με, με, εκφράζει απόλυτα. Ναι. Αφού έτσι είναι. Αν να... διάστε βάσει, λέει του πώ θέλει να κινήσει. Εγώ να σα πω ένα παράδειγμα, Μαρία μου δυο παραδείγματα, ένα για σένα, μαζί σου yeah. και ένα με τον Μαλέκο. Yeah. Ο Μαλέκο έπιανε τη μάπα. Δεν περιορίζει να το Έπρεπε, ήθελε μια μάπα μόνο σου. Ατριπλά. <laughs> Έπρεπε ε, να κάνει μια δυο τρίπλε, και μετά να τη δώσει οι τρει ή οι τέσσερι. Έτσι ξανακόψει, Ζάρτιν <για> πίσω. <laughs> και μου έλεγαν φίλοι που έχουν έτσι το θάρρο μου, ε, κοψέ του τώρα, παιδί μου ο ποδοσφαιριστής εν ένα σύνολον άμα του κόψεις έναν κομμάτι που το σύνολο δεν θα είναι ο ίδιος παίχτης θα yeah. μια καλή ομάδα άμα κόψεις τον έναν; yeah. άμα κόψεις τον ένα <tell> ο άλλος θα είναι συγγνώμη που να το πω έναν πολλά σωστό που το λέω σαν το χαμένο yeah, 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 yeah. εσύ συμπρόνιο ένας τον άλλο yeah, yeah. συμφωνώ κύριε άντρα οπότε ο Μαλέκος ήταν τζίνος που ήταν. Για μένα ο πιο skillful επιδέξιος ποδοσφαιριστής που είχα ποτέ μου. Εύερ. Ναι. Παιχτούρα. Επιδέξιος. Ναι. Αλλά έπρεπε να, να πίνεις πέντε χαπτσά. <laughs> προηγουμένως <laughs> και τρία μετά για να τον έχει στην κατάσταση okay. που ήταν. Είμαστε φίλοι μέχρι τώρα. Ναι. Όμω, αν του έλεγα Θέλω one touch ρε παιδί μου. δεν θα ήταν ο Δεν θα ήταν ο Μαλέ. Άλλο βέρσο θα Ο φίλο ε, σου. Ε. προετοιμασία. Εβουρούσαμε του κύκλου, του γύρου. Τα... Χωράφια. Ναι. Πιέναν οι παίχτε, ε, τελειώναμε. μπάνιον, εκάθούνταν να φαν. και του ο Μάριο ακόμα. Ναι, 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 ο Λοιπόν, τελευταίος... αλλά να πούμε με τον αγκαλό του ότι... Όχι, περίμενε, συγγνώμη, εγώ να το πω. Λοιπόν, τελευταίος. Μα πάλε ρε Κιαμαντή, μα και τούτο ρε μα και το άλλο ρε Όμως έμπαινε μες και σαν να τα είσαι μες την πουγκαν και να βάλει γκολ κάθε πέντε μήνε. Δεν μπορεί να Όχι. <laughs> οπότε, ε, εσύ είναι όλο που βλέπει τον παίχτη. Έτσι είναι, κύριε Αντρέα, συμφωνώ και, απόλυτα μαζί. Και δεν μπορεί να απομονώνει και να λε. Ε, όχι. Ε, Σαν μήνω. να λέει, α πούμε, που για μένα ο Ντιέκο Μαραντόνα, χωρί να είμαι φαν τη Εθνική Αγγελία, ήταν ο καλύτερο ποδοσφαιριστή, κατά την άποψή μου, που τον έζησα και είδα Να του βάλει, δεν θα τριπλάρει τόσο πολλά, να κάνεις μια πιο τρίπλες λιότερες. Ο Μέση το ίδιο. Δεν το Μπορεί ε, να ε, βάλεις ε, στο Μέση να του πεις... Κάνε να το βάλεις σε καλούπια. Ε, 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 εντάξει, τέλειωσε η προπονητική. Εκά μέσα στην ερώτηση θα πιέναντε πίσω ξανά στο ποδόσφαιρο με το ίδιο team θα πιέναντε. Θα ανανέωνα θα ανανέωνα το team. Διότι πλέον το ποδόσφαιρο είχε παραπάνω απαιτήσεις. Δηλαδή πλέον εμείς τότε, Μάριε Βάσο, ε, βάλαμε δίκιο στις κασέτες, στις τόσες <συσίλια> και εμείς ήμασταν ο θεαμαντής όλη μέρα και έβλεπαν παιχτές. Ε, Έλεγαν μας καμιά φορά, μα απέτυχες εδώ. Εσύ, να <συσίλια> ρε. Ε, τώρα τσιλούν έναν κουμπί <συσίλια> και, και ε, βλέπουν πόσες φορές πάει στην τουαλέτα ο παίχτης πόσες πάει στο κρεβάτι. <συσίλια> ε, τότε βάλαμε τις... ε, θορούσαμε. Ε, ε, έκαμε, για να με και το τελικό δύο παίχτε, και ε, τούτο. Ούτε τον εβλέπαμε, yeah. ούτε, ξέραμε τα ε, χαρακτήρα Τώρα θέλεις ε, θέλει the scene, συλλά ένα κουμπί και κατεβάζει σου 80 scene να επιλέξει. <laughs> σωστά. Και σωστά. όταν πήγαμε πρόσφατα στην Πάφων, είχε είσαι συνέδριο ο ΙΕΑΚ <laughs> μαζί <laughs> με το ΨΑΤ. Yeah. Και πήγα δύο νύχτε, τρει ημέρε, έμεινα μαζί του. Ε, και πήγαμε και επισκεφτείαμε και τις, εγκαταστάσεις. Τις εγκαταστάσεις είναι perfect. Τη κορανθίνα, τη ΠΑΦΟ τη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Perfect. Ναι. Ξέρετικες. Και πήγαμε και μέσα στο τμήμα το σκάουτι. Sí. Είσαι και ο Βραζιλιάνους, πέντε Πορτογάλους, οχτώ Κροάτες, 33 Ιουγκοσλάβους, 5 Ισραηλινούς, ξέρω τώρα, πλάκα ναι. λέω. Είσαι 12 άτομα. Και δουλεύκαν. Και δουλεύκαν. Και βλέπαν το σκάουτινγκ. Yeah. Ναι, βλέπουν και κάνουν στην ένα μετά, λέει σου έλα του είναι την short list. <laughs> τι <είπα> εγώ, <laughs> του Θεοχάρου, του διευθυντή που μα έκανε ακούσε του χάρη του φίλου μου. <laughs> Λέω του θέλω να το φτιαμαντή διευθυντή του Ζάβε. Με τι κασέτε. Οπότε το, το team θέλει ανανέωση λόγω του ότι τα πράγματα Άλλαξαν <laughs> διαφοροποιούν. Αλλά με μου λέτε για ενταχτή ότι πρέπει να γυμώνει το μυαλό του άλλου. Άφη τον ελεύθερο να παίξει. Συμφωνώ, τον να αφήσει. αφήσει τον ελεύθερο. Και όταν πάω να δω τον εγγονό μου που παίζει καμιά φορά σε, στα παιχνίδια, Ρε Μαριέ, ακούω του γονιού έξω που σκοτώνουν και μαλλώνουν. Τραγικό. Και ακούω και του προπονητέ. Πάσαρε! Κάνε! Όστι! Κίναν! <laughs> ε, για μένα δεν είναι προπονητή. Ναι. Διότι ένα μεγάλο προπονητή στην Αγγλία είπε. Ο Σερ Αλέξ, όχι. Ο Σερ Αλέξ. Είπε το no coaching is bad coaching. Το to too, too much over coaching sí. <laughs> is also bad coaching. Σωστός ο Σερ Αλέξ. Οκ. Δηλαδή το να μην καθοδηγάς καθόλου και να μην μιλάς ε, είναι bad coach. Αλλά, Αλλά το να βρει. Και το over προφθώ. να του λέει πότε να κάνει τσίνο, πότε να κάνει τσίνο, <σίλιο> <το>, πότε <ποτέ> να <σίλιο> φτιάξει το παντελόνι, πότε να βάλει τη φανέλα. Εγώ εκνευρίζομαι και φεύγω. Δεν μένω ποτέ μου να δω όλο το παντελόνι. Κύριε Ανδρέα, οι ηλικίε του που λε εσύ, οι μικρέ ηλικίε, τα grassroots, τα εισαγωγικά. Εν για μένα που δημιουργά την προσωπικότητα, το μωρό, την αυτοεπίθεση και ούτω καθεξή. Αν δεν αφήγει το μωρό να, 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 το απολαύσει και να εξελίξει τον το πράγμα ελεύθερα, θα του βάλει. Ε, ε, είναι μικρέ ε, που λαλεί την ώρα του παιχνίδι. Αφήνει το μωρό να παίξει. Το λοιπόν, ένα ε, ρωτήσω γιατί ήθελα να μιλήσω για μου πάρα πολύ. Όταν βλέπει, συγγνώμη, όταν ναι. βλέπει του προπονητέ στο εξωτερικό που είναι έτσι, βλέπουν το παιχνίδι, διορθώνουν κοινών που θέλει, μπορεί η δική μα η τρελίνα λένε: <χλή> το δεν προμονητή, ναι, του τότε. Μα δεν γίνεται. Έστησε στην ομάδα σου ένα χώρο, δώσε χρόνων. Δεν μπορεί, Ιδιαίτερα σε τούτη ηλικίε που λέει ο Μάριο. Σε τούτη πρέπει να είσαι. Τους... Ε... Καλλιεργητή. Κυρία Αντρέα, έχω μια αναπορία. Αν Χρωστά μου κάτι φωτογραφίε. Και προσπαθώ να θυμηθώ. Τι έκανε στην Ιόν που ευρεθήκαμε το 2004-5 με το του φωτίου. Ναι, ναι, εύχαλα με τότε, ναι. Ε, έτσι, σου επέζε κύπελον Ευρώπη με την ΑΕΛ. Νομίζω ότι με την ανόρθωση. Με το ήταν, τρία. Πρώτη, ρε, ήταν το πρώτο κύπελο που πια. Ήταν η πρώτη κλήρωση ε, που μπορούσε να πάει. Κλήρωση. Ήταν να πάει. Όχι, ε, πιένα τότε διότι και δευτερία που ε, πιένα. Ε, είμαστε στην Ευρώπη.

το 4 είχα πάει με την ανόρθωση. Με την ανόρθωση στην ναι, κλήρωση. Ναι. Ευρεθήκαμε. Ευρεθήκαμε. Εν το θυμάσαι. Θυμούμε το. Ευκα... Και με το χάρη του φωτίου. Ευκάλαμε φωτογραφίε. Ευκάλαμ τι λε, μου ε. μόλι πάμε εκεί Εκάλαμε... πρέπει να σου στείλω. Έχασες όχι, το όχι, <laughs> όχι να, να, σου πω, αποφάσισα ότι θα σα στείλω διότι είναι <laughs> ε, πολύτιμε. Θα τι βάλω στο βιβλίο μου <laughs> <laughs> και θα αγοράσει το βιβλίο μου να τι βγάλει. Έχει 19 χρόνια που περιμένουμε. Θα έρθει το βιβλίο, κύριε, η φωτογραφία. Μα κάνει βιβλίο ε, τώρα. Κάνετε βιβλίο. Όλοι στενιώσαν τον Κώα θα γράψω βιβλίο. Τώρα στον Κώα που θέλει να πάει. Εσύ θα είσαι μέσα με την Μιλόβιτα. Ναι, ναι. Ο μέσα. και η Μιλόβιτα. Ένα παράδειγμα που θα σας φέρεστε. Ένα κεφάλαιο ολόκληρο. Θέλει να πάει στον Κώα. Όχι θέλει να πάει στον Κώα. Όχι θέλει να πάει στον Κώα να σε ρωτήσει τον Κώα. Για τα γήπεδα που θέλει Νομίζω να κάνει να διοριστεί. Όχι, όχι, Για τα γήπεδα που θέλει, γιατί έχουμε ήδεστα με τα γήπεδα και Για δύο θέματα που θέλω να συζητήσω. Θα ανοίξετε τον κόα, παιδιά. Πρέπει να μείνουμε μια άλλη νόμη. Όχι, τον κόα, κάναμε Κάμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ταξιδέψετε με πίσω με υπέροχον τρόπο. Θα ήθελα να μιλήσω για τον κόα. Έρχομαι άλλη φορά. Να το όταν κάμουμε, τελειώσουμε να θέλετε ναι, να το κάνουμε ραντεβού ναι. όταν τελειώσετε που τον κόρε να συζητήσουμε για θέματα τον απολογισμό μου θα τον κάνω πριν να τελειώσω ναι. και θα σας τον στείλω να τον δείτε να το διαβάσετε και όταν τελειώσουμε τη την βοήθεια του, και το θέλετε. Ο Θεό. Εσύ, Ευάγγελος. Και Ευάγγελος. ο Ευάγγελο. Ο Ευάγγελο. ό δεν θα σε καλέσω, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνο για του. Ευαγγελικό. Κάμε μια. κάτι, ρε Ε, αρε, <Ευάγγελοι, laughs> εγώ, εγώ του <laughs> Θα δώσουμε ένα ραντεβού με το καλό μέσα στον Μάρτιν, Απρίλη, Μάιο. Θα είσαι και πιο χαλαρό, εκτό αν θα και προεκλογική <συσχε> ναι, 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 και, και προπονητική να υπάρχει, υπόσχεστε εδώ ο ΝΕΑΡ ότι ναι. θα έρθετε να μιλήσουμε για τα θέματα του ΚΟΑ, ιδιωτικοποίηση των γηπέδων. Δεν Ιδιωτικοποίηση να είναι το ιδιωτικοποίηση το γηπέδο τη απόψη σα, αλλά όταν τελειώσει η θητεία. Όχι πέραν yeah. το Και τι απόψει του γενικά για, την, ε, για τα. Ε, ε, για τι εγκαταστάσει και των ομάδων που δεν είναι υπευθύνο ο ΚΟΑ, αλλά την μπορεί να κάνει. Μέσω του ΚΟΑ και μέσω του, κράτου. μεγάλη χαρά. Εγώ θα έλεγα, βάσο μου Μαριέ, αν σα παίρνει, κάνετε το αμέσω μετά που να τελειώσω. Ούτω ώστε να τα έχω και φρέσκα στο μυαλό μου. Αμέσω. Πότε, πότε κατεβαίνει. Τέλο του Γενάρη τελειώνει. Άρα, Φεβράριο, στα γενέθλια σου. Ναι, στα γενέθλια. Αφέρει και, και πουρτατα, ένα φεβράριο. <laughs> Μιλόπιτα του. Και παγωτούι. Εγώ παγωτούι πάει πολύ. είσαι. Όχι να μα πει όμω, μα τώρα έφυγε από Όχι, όχι, αφού είναι υπόσχεση. Αφού είναι κοφτή. τώρα Όχι, όχι, να σα πω την ημερομηνία για να το γράψετε, μου είπατε. Όχι, όχι, ναι. Υπόσχεση κύριε Αντρέα Μιχαηλίδη. Ξα μαστίχα. 8, 8 Δευτέρου του 24 η ώρα 10 του πρωί είναι εδώ. Εστείλει μου το. Να σα το είναι. στείλω. Μακάρι να είμαστε καλά στην υγεία μα. Στην μας, υγεία μα, στην Χίλια ευχαριστώ που είσαστε μαζί μα. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ, Ευάγγελο, που μα βοήθησε στο Αλφα Πότσα. Ευχαριστούμε, κύριε Αντρέα. Καλά Χριστούγεννα καλό ε, νέο Ευχαριστούμε την Πέτον Αλφα και τον κύριο Πυρίσι. Που ήταν μαζί μα και σήμερα. Νομίζει, δεν τα ξέρω, ξέρω τα ούλια. Να σου ο Πυρίσι, πετε μου, ενδιαφερόντα για το ασύλ. Είναι ακόμα. Εντάξει, έγινε πρόεδρο. Ποτέ δεν ήταν πρόεδρο, αλλά πάντα βοηθούσε την ομάδα του Βασίλη. Αν κάνει η ομάδα, πέτου ότι ενδιαφέρομαι. Για προβολητή. Να φάει Εν ε, 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 να ναι. ακούει, ε, ακούει ο κύριο Γιώργο. Ακούει. Βέβαια, ε, ε, ναι, να το βλέπει. Διότι κάνει μα like κάθε άτε, φορά. Άντε, άντε. Ένα ε, 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 σα βάλει στο shortlist. Ναι, ναι ναι. <laughs> ναι, ναι. Θέλω το, θέλω το very shortlist Ευχαριστώ πολύ, κύριε <laughs> Αντρέα. Και εγώ βάσω μου. Ειλικρινά το απολαύσα. Σα ευχαριστώ, Μαρία μου. Είδε που σου είπα είναι τα ωραία. Ναι είναι χαλαρό, α πούμε. Και να πιάσει τον κύριο Δήμο να τα πείτε. Πια και εγώ σε το του. Ευχαριστούμε, κύριε Αντρέα.